Αγαπητοί θεατές, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Βιάντας από το Μάτριξ επέστρεψε με νέο παρουσιαστή εμένα, τον Μπεκιάρη Ιωάννη, για να συνεχίσει το έργο για το οποίο είχε δημιουργηθεί, ώστε να βγούμε από την εικονική ψευδαίσθηση και τη λύθη στην οποία βιώνουμε και ζούμε και να εισέλθουμε στη λεωφόρο της αλήθειας και του δικαίου. Μαζί μας απόψε έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιαννακάκη Ευάγγελο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Συνέλευσης. Κύριε Γιαννακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπεκιάρη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Δίκαιη η αρχή να πω για το έργο που έχετε αναλάβει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Γιαννακάκη, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι η Ελλήνων Συνέλευση και τι πρεσβεύει. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι καταρχήν αυτό που ορίζουν οι λέξεις, είναι η συνέλευση δηλαδή όλων των Ελλήνων. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν μιλάμε για Έλληνες και μιλάμε για Ελλάς, για τη χώρα μας, όπου το όνομά της είναι το πραγματικό Ελλάς, μιλάμε για έθνος, άρα και όταν οι Έλληνες συνελεύουν και κάνουν συνέλευση, μιλάμε για έθνος συνέλευση. Γι' αυτό θα δείτε ότι και το δισκοπότηρο της Ελλήνων Συνέλευσης είναι η έθνος συνέλευση, δηλαδή ο πρώτος στόχος και σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας, που αυτό είναι και το... αυτός είναι και ο τελικός προορισμός της Ελλήνων Συνέλευσης, να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων Πολιτεία, μια πολιτεία η οποία θα έχει ως κέντρο τον άνθρωπο, μια πολιτεία η οποία θα επικρατήσει η αλήθεια του δικαίου και όλο το Ελλάνιο αξιακό σύστημα, έτσι όπως το έχουμε, όπως το έχουμε ορίσει και το έχουμε δομήσει και το έχουμε χαράξει και το έχει σφραγίσει και ο Άριος Πάγος στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος και σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης είναι η Εθνική Συνέλευση, δηλαδή το έθνος το ίδιο να αποφασίσει το πώς θέλει να ζήσει. Και όχι όπως τώρα, που οι ζωές μας είναι σε χέρια αλλωνών. Ακριβώς. Θα πρέπει να πάρει, και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το ίδιο το έθνος, δηλαδή οι ίδιοι πολίτες, να πάρουν θέση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε, διότι πλέον έχει αποδειχθεί όλη η αλητεία, θα πω, που υφίσταται από μια εγκληματική οργάνωση που υπάρχει μέσα στη χώρα μας και στεγάζεται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, με χιλιάδες εγκλήματα, με χιλιάδες παρανομίες, με νόμους τους οποίους δεν μπορεί καν ανθρώπινος εγκέφαλος να τους χωρέσει. Θα πρέπει αυτό, αν μη τι άλλο, το έχουν διαπιστώσει όλοι οι Έλληνες τον τελευταίο καιρό. Είναι στην καθημερινότητά μας, το βιώνουμε, το ζούμε, το βλέπουμε. Άρα, εφόσον το βλέπουμε και το ζούμε και έχουμε κάνει τη διαπίστωση ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι απέναντι από το συμφέρον μας και εξυπηρετούν ξένα προς το έθνος συμφέροντα, έτσι θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε το ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης μέσα από τους τοπικούς δημοτικούς οργανισμούς όπου ανήκουν στους κατατόπους δήμους, στους πολίτες δηλαδή. Ιδρύσαμε τον πολιτικό φορέα, ουσιαστικά το όχημά μας, την νομική μας εκπροσώπηση, όπου εκεί μέσα πρέπει να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες, από εκεί να βγουν οι αξιότεροι για να πάμε να διοικήσουμε την χώρα μας, την πατρίδα μας, το μέλλον μας, με το μέλλον των παιδιών μας, με απόλυτο σεβασμό και στους τεράστιους προγόνους, αλλά και στους απογόνους που πρέπει να φέρουμε. Αυτό το γι' αυτό κυριότερο που είπατε, το τι θα δώσουμε στους απογόνους μας. Εγώ εκεί μένω. Το τι θα δώσουμε στα παιδιά μας, στα παιδιά των παιδιών μας και πάει λέγοντας. Γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα. Κάποια στιγμή ο γιος, η κόρη θα ρωτήσει τον πατέρα ή τη μητέρα. Εσύ που ήσουν όταν γίνονται τα πράγματα? Έτσι είναι, αγαπητέ δημοσιογράφε, διότι μέχρι χτες δεν υπήρχε καμία λύση, δομημένη λύση, για να μπορέσουμε έτσι να βγούμε από αυτό εδώ το τέλμα που υφίσταται. Τα τελευταία 10 χρόνια και από την ύπαρξη του Αρτέμις Ωρα, από την εμφάνιση μάλλον του Αρτέμις Ωρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, από το 2012 δηλαδή με την κατάθεση των 600 δις, αλλά και πιο πριν με τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής, πλέον η λύση είναι έτοιμη, είναι δομημένη, στερεωμένη, είναι αναγνωρισμένη από όλους τους θεσμούς εγχώριους αλλά και παγκόσμιους. Και πλέον είναι όλα στα χέρια τα δικά μας. Δηλαδή, αν αύριο δεν συμβεί και δεν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Ελλήνων Πολιτείας, αυτοί που θα φταίμε θα είμαστε εμείς οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. Πλέον, όπως σας είπα και πριν, έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα, έχουν αποκαλυφθεί ουσιαστικά τα δύο στρατόπεδα. Είναι όλοι αυτοί και είμαστε και εμείς οι Έλληνες πολίτες
Όπου Ναι, θα πρέπει αλλά. σήμερα ο πολίτης να διαλέξει. Ή είναι με τους Έλληνες και με την Ελλάδα και με την ελληνικότητα που θα πρέπει να το αποδείξει με πράξεις. Γιατί ο κάθε Έλληνας πολίτης είναι αυτό που κάνει και οι πράξεις του και οι επιλογές του. Άλλωστε και σήμερα τις επιλογές μας βιώνουμε όλων αυτών των ετών. Με όλα αυτά τα κόμματα που έχουν παρελάσει μέσα στη Βουλή, που είναι μικρά κόμματα, κομματίδια που κομματιάζουν τον άνθρωπο, την πολιτεία μας, και σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτά τα τραγικά, στις τραγικές μέρες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Ναι. Ναι. Πολύ σωστά τα είπατε. Οπότε λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι: τι είναι η δημόσια διοίκηση και ποιος ο ρόλος της? Ουσιαστικά η δημόσια διοίκηση είναι πάλι αυτό που ορίζουν οι ίδιες οι λέξεις. Είναι η διοίκηση δηλαδή του δημοσίου. Σήμερα πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι το δημόσιο είναι οι υπηρεσίες του δημοσίου. Δεν είναι έτσι. Οι υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν, που υποτίθεται θα έπρεπε να εξυπηρετούν το συμφέρον του δημοσίου. Άλλωστε, όσοι εργάζονται μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες λέγονται υπάλληλοι του δημοσίου. Άρα, για κάποιους είναι το δημόσιο που χρηματοδοτεί όλες αυτές τις υπηρεσίες και όλους αυτούς τους υπαλλήλους για το συμφέρον των πολιτών. Άρα, η δημόσια διοίκηση είναι η διοίκηση που απορρέει από το δημόσιο, δηλαδή από τους πολίτες. Ουσιαστικά, η δημόσια διοίκηση είναι η ίδια η δημοκρατία. Η ίδια η δημοκρατία, που όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, δεν είναι καν πολίτευμα, γιατί σήμερα έχουμε μπερδευτεί. Μιλάμε ότι υπάρχει κομμουνιστική δημοκρατία, καπιταλιστική δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία, κινέζικη δημοκρατία και διάφορες τέτοιες ταμπέλες που έχουν βάλει σε όλο τον πλανήτη δίπλα από τη λέξη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία, είναι ελληνικότατη, είναι ουσιαστικά μία πατέντα η οποία γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα, για να το δώσουμε να το καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, και η πραγματική δημοκρατία, όπου και η δημοκρατία φέρνει πάλι μέσα τη λέξη δήμος, που είναι δημόσιο, που είναι οι πολίτες, και τη λέξη κράτος, που σημαίνει δύναμη. Άρα και η δημοκρατία είναι η δύναμη του πολίτη. Δεν μπορεί να έχει παρά μόνο δημόσια διοίκηση. Και στην ουσία της, δηλαδή, η πραγματική δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που πήραν οι πολίτες. Άρα σήμερα δεν υπάρχει καμία δημόσια διοίκηση. Καταρχήν έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Καταρχήν μιλάμε για μια Ελλάδα την οποία την έχουν κάνει εταιρεία, με δύο έδρες στο Βερολίνο και στο Ουάσιγκτον DC, με πολύ συγκεκριμένο αφημί. Το έχουμε αναρτήσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε αναδείξει σε πάρα πολλές εκπομπές, το αφημί της Hellenic Republic, της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρα φτάσαμε σε σημείο σήμερα, δηλαδή, το αρχαιότερο έθνος του πλανήτη να το έχουμε κάνει, όχι εμείς, διότι, όπως σας είπα, η πραγματική δημοκρατία... Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σοβαρό. Γιατί για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει και θέλει να μάθει, αυτό πάτε τώρα μόλις, για να τα ξαναπώ πάλι, γιατί πρέπει να δώσουμε βάση σε κάποια σημεία. Είπατε ότι ουσιαστικά η χώρα μας, το έθνος μας, είναι εταιρεία. Δηλαδή ότι δεν μας ανήκει. Βέβαια. Οπότε δηλαδή είμαστε ξένοι μέσα στην χώρα μας. Είμαστε μέλη αυτής της εταιρείας. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν είσαι μέλος σε μια εταιρεία, κάνεις ό,τι θέλουν οι εταίροι. Δηλαδή είμαστε κάτι σαν υπάλληλοι, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Καταρχήν το λέει το ίδιο το μνημόνιο, δηλαδή και η υπογραφή του πρώτου μνημονίου, ότι απεμπολίσαμε εθνική κυριαρχία. Άρα ουσιαστικά το ανακοινώσαμε εκεί. Η κυριαρχία μας έχει χαθεί πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ουσιαστικά έχει χαθεί από το θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια και Ντεύθεν, από τότε δηλαδή που σταμάτησε το νεοσύστατο κράτος να κάνει εθνοσυνελεύσεις και να χαράζει τη στρατηγική του σαν κράτος με εθνοσυνελεύσεις, και με τον ερχομό δηλαδή του Όθωνα και των Βαβαρών, στήσαν ένα σύνταγμα στα μέτρα του. Μας μιλήσαν ότι υπάρχει κάποια πέμπτη εθνοσυνέλευση, που στήθηκε το Σύνταγμα. Πέμπτη εθνοσυνέλευση δεν έγινε ποτέ. Θα πρέπει να μας το αποδείξουν και δεν μπορούν να μας το αποδείξουν. Νομικά δεν υπήρχε έθνος. Ναι. Αν δούμε δηλαδή και τα ΦΕΚ που έχω κάνει, δηλαδή, και κάποιες εκπομπές, θα δούμε ότι στο πρώτο ΦΕΚ επί Όθωνα, όλοι οι Έλληνες Άρενες δήλωναν πίστη, υπακοή και υποταγή στο βασιλιά. Άρα για ποιο έθνος να συζητήσουμε? Άρα για ποια εθνοσυνέλευση να συζητήσουμε? Για ποια πέμπτη εθνοσυνέλευση? Άρα μιλάμε για ένα σύνταγμα το οποίο δεν έχει στηθεί από τον πολίτη.
Και ουσιαστικά το επειδή Σύνταγμα. λέτε ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή είπατε τώρα ότι οι άρδες δηλώνουν πίστη υπακοή, χάνεται και απευθείας χάνεται και η δημοκρατία. Οπότε ουσιαστικά δεν μιλάμε για ένα δημοκρατικό, για ένα πολίτευμα. Μα είναι δεδομένο ότι δεν ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος και ειδικά στις μέρες μας και στις τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που εξελίσσονται, έχει αποδειχθεί ακόμα και στον τελευταίο Έλληνα ότι δεν είναι δημοκρατία. Ναι. Καταρχήν, μας μιλάνε οι ίδιοι πολιτικοί και μέσα από τη Βουλή το έχουν πει επανειλημμένως ότι είναι αντιπρόσωποι. Άρα μιλάμε για μια εθνική αντιπροσωπεία. Όχι εκπρόσωποι, ακριβώς. Αντιπρόσωποι. Αντιπρόσωποι. Κανονικά αυτοί εκεί πάνω και οι πολιτικοί, ας πούμε, ίσως ουσιαστικά κανονικά, ο ορισμός δηλαδή, είναι να μας εκπροσωπούν. Βέβαια, γιατί η πραγματική δημοκρατία, αγαπητοί ναι. δημοσιογράφοι, φέρει και το εκλέγει και το εκλέγεστε. Βέβαια. Άρα έχει μόνο εκπροσώπους. Μα όπως σας είπα, η πραγματική δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία, mm-hmm. δηλαδή η κεντρική διοίκηση είναι η εκτελεστική εξουσία, έχει εκτελεστικά όργανα τα οποία εκτελούν τις αποφάσεις που πήραν δημοκρατικά οι πολίτες. Ποια απόφαση σήμερα πήρε ο πολίτης? Τα τελευταία χρόνια δηλαδή μία απόφαση πήρε ο πολίτης, ένα δημοψήφισμα που έβγαλε επί κυβέρνησης Τσίπρα και ακόμα και το όχι που έβαλε δηλαδή τον πολίτη να αποφασίσει για τα μνημόνια, το όχι του πολίτη το έκανε ναι. Είναι δηλαδή σαν να λέει στον πολίτη ότι δεν σε υπολογίζω καν. Βέβαια αυτό το κάνουν διότι έχουν μία νομική κάλυψη, μία ασυλία δηλαδή που δεν μπορεί να τους ακουμπήσει κανένας. Άρα για να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, σε ένα κράτος το οποίο η κεντρική σου διοίκηση έχει ασυλία, πάβει να ισχύει η ισονομία. Εφόσον δεν υπάρχει ισονομία και δεν είμαστε ίσοι των νόμων, πώς γίνεται να υφίσταται η δημοκρατία? Δεν γίνεται. Και η πραγματική δημοκρατία, όπως σας είπα, δεν έχει αντιπροσώπους. Ναι. Έχει μόνο εκπροσώπους. Όπου ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί τον πολίτη, όπου ο πολίτης αποφασίζει και ο εκπρόσωπος εκτελεί. Ναι. Και αν δεν εκτελέσει ο εκπρόσωπος, τον κατεβάζει αμέσως. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σήμερα δεν είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, που όπως σας είπα, δηλαδή αν δούμε και σε άλλες εκπομπές που μπορούμε να δεσμευτούμε να φέρουμε και κάποια φεκ και κάποια έγγραφα, να αρχίσει δηλαδή λίγο ναι, ο κόσμος ναι. να βλέπει τι πραγματικά έχει συμβεί. Καταρχήν σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι μέσα στη Βουλή, πώς είναι ψηφισμένοι. Σήμερα βλέπουμε ότι ακόμα και μια εκλογική διαδικασία που γίνεται δεν την ελέγχει ο πολίτης, δεν την ελέγχει καν το κράτος. Τα αποτελέσματα τα εκδίδει μια ιδιωτική εταιρεία, η Singular Logic, και σε ένα 24-2 καίγονται οι ψήφοι, οι σταυροί. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι όσον αφορά για τις εκλογές που λέει ότι το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες δώρο. Μα 50 έδρες δώρο θα δώσουν στο πρώτο κόμμα. Σήμερα υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω που μπορεί να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι 50 που είναι μέσα στη Βουλή που δόθηκε δώρο η θέση τους. Δηλαδή αυτοί δεν σέβονται τέτοιους ίδιους σε αυτούς. Δηλαδή ένας βουλευτής ο οποίος έχει εξοδέψει την ενέργειά του χρήμα να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία, να μιλήσει με τον κόσμο, να διεκδικήσει την ψήφο, να ανέβει στη Βουλή, δεν τον πειράζει που κάποιοι μπαίνουν δώρο μέσα στη Βουλή? Ναι. 50 έδρες δώρο και ποιοι είναι μέσα, με πόσους σταυρούς είναι, από ποιο νόμο? Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ό,τι άκυρο τσακισμένο και άκυρο που υπάρχει ή λευκό, πάει και αυτό στο πρώτο κόμμα. Και υπάρχει κι άλλος ένας νόμος που λέει ότι το ποσοστό των κομμάτων που δεν μπαίνουν μέσα στη Βουλή, και αυτό στο πρώτο κόμμα. Εντάξει, το πρώτο κόμμα έχει πάρει 70 με 80 έδρες δώρο. Και σήμερα εγώ ρωτάω, που πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, ποιοι είναι αυτοί οι 70-80 που είναι μέσα στη Βουλή, με πόσους σταυρούς είναι και ποια θέση, από ποιο νομό έρχονται και ποια θέση στη Βουλή παίρνουν. Γιατί υπάρχει κι άλλο ένα τεράστιο έγκλημα όσον αφορά τη χώρα μας, που έχει να κάνει με το ΦΕΚ, σύσταση της Βουλής σε σώμα. Mm-hmm. Και για να καγεί, ναι. Μισό λεπτό. Πριν βάλουμε μια άλλη τελεία, θα συνεχίσουμε μετά από το διάλειμμα μας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση.
Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του ελάνιου κόσμου 600. Αρτέμις Ωρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Ωρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.κοσμοθέαση.com. Αγαπητοί θεατές, επιστρέψαμε από το διάλειμμα μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα με την οποία είχαμε τον ψήφο βουλευτή της συνέλευσης, κύριο Γιαννακάκη. Λοιπόν, κύριε Γιαννακάκη, είχαμε μείνει την κουβέντα μας, είχαμε αφήσει την κουβέντα μας. Στο ΦΕΚ μας είχατε πει σύζευση της Βουλής. Δηλαδή, θέλω λίγο να μας ξεκαθαρίσετε και να μας πείτε τι ακριβώς είναι ότι τα λέτε ότι η Βουλή δεν έχει σύσταση. Όπως ορίζει και το Σύνταγμα, καταρχήν όταν πηγαίνουμε σε εκλογές βγαίνει πάντα ένα ΦΕΚ, το οποίο λέγεται ΦΕΚ διάλυσης της Βουλής, όπου διαλύεται η Βουλή για να πάμε στην εκλογική διαδικασία για να συσταθεί η νέα Βουλή. Πάντα έχουμε ΦΕΚ διάλυσης της Βουλής και ποτέ δεν έχουμε δει ένα ΦΕΚ σύσταση της Βουλής σε σώμα. Γιατί εάν η Βουλή δεν συσταθεί σε σώμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, ένας βουλευτής μόνος του να πάει μέσα στη Βουλή να κάνει τι. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες είναι ότι η Βουλή θα πρέπει να λειτουργεί όλοι μαζί σαν ένα σώμα για το κοινό όφελος του πολίτη. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και σήμερα εγώ ρωτάω. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν όλα αυτά τα κόμματα και όλες αυτές οι παρατάξεις. Πώς γίνεται μέσα σε μια Βουλή η οποία είναι σε ένα σώμα και ψηφίζει όλη η Βουλή, δηλαδή ένα νόμο ο οποίος ψηφίζεται, τον βλέπει όλη η Βουλή. Άρα, αν κάτι είναι στραβό, που πάρα πολλά είναι στραβά, χιλιάδες πράγματα είναι στραβά που έχουν ψηφιστεί, ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός είναι. Να σταματήσει κάτι το οποίο δεν είναι υπέρ με το συμφέρον του πολίτη. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ. Έχουμε δει κάποια κόμματα δηλαδή να δηλώνουν ότι εμείς δηλώσαμε παρόν, εμείς δεν ψηφίσαμε, εμείς δεν κάναμε. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα που έρχεται και εισπράττει σήμερα ο Έλληνας πολίτης είναι ότι όλα και τα πάντα έχουν περάσει και όλα είναι εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Από τη μία. Από την άλλη, πώς γίνεται η Βουλή να λειτουργεί σαν ένα σώμα, σαν το κορμί μας δηλαδή. Ναι. Το ίδιο μας το κορμί. Σώμα δεν το λέμε. Βέβαια. Του ανθρώπου. Ναι. Γίνεται ποτέ δηλαδή, όπως έχει πει και ο πρόεδρος μας, το δεξί μας χέρι να τσακωθεί με το αριστερό μας χέρι ή με το πόδι μας? Πότε? Δεν θα κάνεις ούτε ένα βήμα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ευρυθμία όσον αφορά το σώμα για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Έτσι λειτουργεί και η Βουλή. Και πώς γίνεται μέσα στη Βουλή, εφόσον μιλάμε για ένα σώμα, για το κοινό όφελος του πολίτη, να υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες? Δηλαδή, συγγνώμη λίγο για να καταλάβω και εγώ αυτό που μου λέτε και ενδεχομένως καταλάβουν και οι τηλεθεατές, για να κάνουμε μια εκτενέστερη εκπομπή. Δηλαδή, αυτό που μου λέτε εσείς είναι ουσιαστικά ότι η Βουλή δεν βγάζει ΦΕΚ με πόσοι βουλευτές έχουν, πόσοι ψήφους βασικά έχουν οι βουλευτές αφού ψηφίζονται, αφού τους ψηφίζουμε εμείς τους βουλευτές, αλλά το μόνο πράγμα το οποίο βγαίνει από τη Βουλή είναι το ΦΕΚ της διάλυσης. Ναι. Ωραία. Όπου στο ΦΕΚ σύστασης θα πρέπει να γράφει ότι ο τάδε υποψήφιος βουλευτής έφυγε από τον τάδε νομό, πήρε αυτούς τους σταυρούς και παίρνει αυτή τη θέση μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Αυτό το ΦΕΚ δεν το έχουμε και με όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει και έχουμε ψάξει εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, μπορούν οι κρατεοί και το καθεστώς να το βγάλει να μας εκθέσει. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια ή γίνεται από πάντα ανέκαθεν? Τουλάχιστον από το 1974 και δεύτερον με έρευνα που έχω κάνει εγώ ίδιος, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει.
Όπως με πληροφορίες όμως που έχουμε, δεν υπάρχει ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχε φέξη σύσταση της Βουλής. Και εδώ είναι το οξύμορο. Μιλάμε ότι διαλύεις μια Βουλή την οποία δεν την έχει συστήσει. Είναι τόσο παράνοια αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται να λέω εγώ ότι γκρέμισα ένα σπίτι το οποίο δεν το χτίσα ποτέ? Τι γκρέμισα? Δεν γίνεται. Άρα, από εκεί ξεκινάει όλη η παρανομία που υφίσταται σήμερα μέσα στη χώρα μας. Γι' αυτό θα πρέπει να σοβαρευτούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες με ό,τι έχει συμβεί. Δεν είναι ούτε να γελάμε, ούτε να καθόμαστε σε μια αδράνεια. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα και η Βουλή αυτή είναι δικιά μας, αυτή η γη είναι των προγόνων μας. Να θυμηθούμε λίγο τι έχει συμβεί σε αυτόν τον ιερό τόπο, που έχει γίνει το χώμα πέτρα από τόσο αίμα που έχει χυθεί από τους προγόνους μας, και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, διότι οι πρόγονοί μας στο παρελθόν απέδειξαν σε όλους μας ότι την ώρα που χρειαζόταν έκαναν το καθήκον τους. Άρα σήμερα ακριβώς αυτό είναι και η Ελλήνων Συνέλευση που με ρωτήσατε στην αρχή. Είναι το καθήκον του κάθε Έλληνα πολίτη να συστρατευτεί με τους Έλληνες πολίτες μέσω των τοπικών οργανισμών Ελλήνων Συνελεύσης. Και ουσιαστικά, αν θα δούμε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά όσον αφορά όλα τα κόμματα και όλες τις παρατάξεις που υφίσταται μέχρι σήμερα με τον πολιτικό φορέα. Και ποια είναι αυτή η διαφορά? Σήμερα ο κόσμος νομίζει ότι ψηφίζει αυτό που θέλει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σήμερα έρχεται ένα κόμμα και έχει έτοιμους αυτούς που εσύ θα επιλέξεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το νομό Αργολίδας, μέχρι τις τελευταίες εκλογές του 2019, το maximum των βουλευτών που μπορούσε να κατεβάσει ένα κόμμα ήταν 5. Άρα ερχόταν ένα κόμμα και σου λέει ότι εγώ έχω αυτούς τους 5. Ναι, αλλά εγώ από αυτούς τους 5 μπορεί να μην ξέρω κανέναν. Ποιο να ψηφίσω? Και μπορεί και από τους υπόλοιπους 5 που μου έχει φέρει αυτό το κόμμα να μην ξέρω κανέναν. Άρα και με ποιο τρόπο θα ψηφίσω? Άρα βλέπουμε ότι με αυτό το σύστημα που υπήρχε μέχρι σήμερα, με όλα τα κόμματα, πάει να υπάρχει αξιοκρατία. Ενώ τώρα έρχεται ο Εθνικός Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, βάζει τον ίδιο τον πολίτη να ιδρύσει το δικό του τοπικό δημοτικό οργανισμό και να στείλει ο πολίτης στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή στο φορέα, στον πολιτικό φορέα, στην κεντρική διοίκηση, τον εκπρόσωπο που αυτός θέλει από την τοπική του κοινωνία. Άρα για αντιστρέφεται τελείως ο ρόλος. Μιλάμε για ενεργούς πολίτες, γιατί όπως σας είπα, η πραγματική δημοκρατία φέρει και το εκλέγει και το εκλέγεσαι. Σήμερα δεν έχουμε ούτε το εκλέγει ούτε το εκλέγεσαι, όπως αποδεικνύεται. Και μπαίνει ο ίδιος ο πολίτης να ιδρύσει το δικό του τοπικό δημοτικό οργανισμό. Και γιατί να ιδρύσει ο ίδιος ο πολίτης το δικό του τοπικό δημοτικό οργανισμό? Γιατί όλα τα κόμματα που ήρθαν μέσα στη χώρα μας ήρθαν απ' έξω προς τα μέσα και ήταν όλα ξενόφραντα. Άραγε ήταν όλα στημένα απ' έξω και μπήκανε, εισήλθαν μέσα στη χώρα μας. Άρα ο κάθε πολίτης που σήμερα ακούμε πάρα πολλούς ότι εγώ είμαι κομμουνιστής, εγώ είμαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός και πάει λέγοντας, εγώ είμαι φασίστας και. Δεν είναι, στην ουσία δεν ξέρει τι είναι. Γιατί στην ουσία έχει εισέλθει σε ένα κόμμα το οποίο ποτέ δεν το φτιάξε αυτός. Άρα δεν είναι δικό του. Άρα μπήκε σε ένα κόμμα το οποίο είναι έτοιμο, δομημένο από άλλους, όποιος και αν είναι αυτός, ας μην το εξετάσουμε τώρα. Αλλά έχει δομηθεί από άλλους. Γι' αυτό έρχεται η Ελλήνων Συνέλευση και σου λέει να μπεις εσύ ιδρυτικό μέλος στο τοπικό σου δημοτικό οργανισμό, όπου ταυτόχρονα θα είσαι και ιδρυτικό μέλος και τακτικό μέλος στον πολιτικό φορέα, για να μην έχεις ανάγκη κανέναν, να ορίζεις εσύ τα πράγματα και να ουσιαστικά τη στρατηγική να τη χαράζεις εσύ. Να μην χρειάζεται κάποιος να σου πει τι να κάνεις. Και με αυτή τη διαδικασία να βγάλεις τους εκπροσώπους που εσύ πραγματικά θέλεις για να εκπροσωπήσουν την κοινωνία μας. Και να μην έχεις σήμερα αντιπροσώπους. Γιατί κάποιος δεν καταλαβαίνει σήμερα τη διαφορά του αντιπροσώπου με του εκπροσώπου. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε στο ατομικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι διαφημισμένο σε όλο τον πλανήτη, η ατομικότητα, ενώ το θέμα είναι καθαρά συλλογικό. Που ακόμα και το ατομικό συμφέρον μέσα από το συλλογικό έρχεται, και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Στο ατομικό σου κομμάτι και στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, έχεις μια οικογένεια η οποία είναι τετραμελής, πενταμελής. Δέχεσαι ποτέ να έρθω εγώ να μπω, να διαχειρίζομαι το σπίτι σου, να μου δώσεις ασυλία και να κάνω ό,τι γουστάρω εγώ και να σου λέω εγώ μέσα στο σπίτι σου τι θα κάνεις? Ποτέ. Αυτός είναι ο αντιπρόσωπος. Αυτό γίνεται τώρα. Εκλέγεις κάποιον και σου λέει αυτός τι να κάνεις.
Πού? Στο σπίτι μας που λέγεται Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το σπίτι μας είναι η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Άρα φεύγεις από αυτό το κομμάτι που υπάρχει σήμερα και υφίσταται και πάμε για εκπρόσωπο. Ουσιαστικά δηλαδή η κεντρική σου διοίκηση, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, δεν είναι τίποτα παραπάνω από λογιστές. Ναι. Στο λογιστή, εγώ θα πάω τα αποτελέσματα και ο λογιστής θα κάνει τις πράξεις και θα βγάλει αυτό που είναι να βγάλει. Αν δεν πάω εγώ να εργαστώ για να του βγάλω κάποια αποτελέσματα εγώ, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται λογιστή. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Άρα αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία. Άρα η Ελλήνων Συνέλευσης είναι, είναι μονόδρομος για να εγκαθιδρύσουμε την πραγματική δημοκρατία που εμείς οι Έλληνες, αν μη τι άλλο, την έχουμε και ως θεώρημα αλλά και ως πρακτική εφαρμογή. Άρα θα πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η δημοκρατία, διότι θα μιλάμε για δημοκρατία, αλλά θα απλογούμε και ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά ότι θα χάσουμε, βασικά θα χαθεί η έννοια και ο ορισμός της δημοκρατίας. Έχει χαθεί ήδη. Δηλαδή, αν ρωτήσεις πάρα πολύ κόσμο, αν ρωτήσετε πάρα πολύ κόσμο, θα σου πούνε ότι δημοκρατία έχουμε, επειδή ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό δημοκρατία. Δεν μπορεί εγώ αύριο δηλαδή να βγαίνω και να λέω ό,τι θέλω δημόσια για κάποιον, το οποίο δεν μπορώ να το αποδείξω. Άρα, σε μια πραγματική δημοκρατία, δεν είναι να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχει βάση και αξία στο τι λες και σου ρωτήσω στο τι κάνεις. Στις πράξεις σου, δηλαδή. Ναι, πολύ ωραία. Άρα η δημόσια διοίκηση δεν υφίσταται σήμερα. Είναι όλα ιδιωτικά. Όλος έχει αποδειχθεί και με ΦΕΚ και με ό,τι έχει συμβεί δηλαδή, μέσα στη χώρα μας. Άρα και μιλάμε για μια εταιρεία. Τι να συζητήσουμε για δημόσια διοίκηση? Δεν υπάρχει καμία δημόσια διοίκηση. Καμία διοίκηση δεν πηγάζει από το δημόσιο. Οπότε η Ελλήνων Συνέλευση είναι για να εγκαθιδρύσει το αυτονόητο αυτό δηλαδή που δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Που στην ουσία είναι η δημόσια διοίκηση. Γιατί όλα είναι η δημόσια διοίκηση. Δηλαδή όλα και τα πάντα είναι μέσα στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέτε τώρα εσείς, μέσω της δημόσιας διοίκησης θα μπορούν επιτέλους οι πολίτες να παίρνουν τις αποφάσεις οι ίδιοι. Αυτό δεν μας λέτε. Βέβαια. Να παίρνουν τις αποφάσεις οι ίδιοι. Να ενωθούμε, μιας και είναι συνέλευση. Έτσι. Η ένωσή μας είναι η δύναμή μας. Ναι. Όλοι αυτοί υπάρχουν και βιώνουν επειδή μας κομματιάσανε, μας διαιρέσαν όλα αυτά τα χρόνια, δίχως λόγο και αιτία. Γιατί όπως σας εξήγησα, η Βουλή λειτουργεί ως ένα σώμα, άραγε δεν υπάρχει μέσα να υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες και να γίνονται κάποιοι λεονταρισμοί, αφού είστε για το κοινό. Δεν είστε για το όφελος του Έλληνα πολίτη. Γιατί είστε εκεί μέσα? Αν είστε για το όφελος του πολίτη, για ποιο λόγο να υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες? Αφού εξυπηρετείτε το συμφέρον του πολίτη. Αυτό που δείχνει μέχρι τώρα προφανώς είναι για το όφελος του δικό του. Το δικό του. Δεν είναι το δικό μας. Ακριβώς. Όπως το καταλαβαίνω, λογικά θα το καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί πολίτες. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να συμμετέχουν. Ναι. Για να έρθει όλη αυτή η τεράστια αλλαγή που όλοι περιμένουν μια αλλαγή. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από μόνα τους, ούτε με μαγικό τρόπο. Πρέπει να αλλάξεις εσύ, στην Ελληνά μου, τρόπο σκέψης. Να φύγεις από το ατομικό σου κομμάτι και να πας στο συλλογικό κομμάτι. Το ξύμωρο της υπόθεσης πάντως, σε μένα αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, είναι το εξής, ότι ναι μεν, ωραία, τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι μέχρι τώρα. Δηλαδή ο καθένας πολιτικός, βουλευτής και ο τελευταίος ας πούμε αυτής της κατάστασης μπαίνει εκεί μέσα για το ατομικό συμφέρον του. Πάει ο πολίτης, ρίχνει την ψήφο του, αλλά δεν σέβονται ούτε κι αυτό. Δηλαδή ότι εγώ σε εμπιστεύομαι και σου δίνω την ψήφο μου. Όχι βέβαια. Τι να εμπιστευτούνε. Μα με ό,τι έχει συμβεί, αυτό αποδεικνύεται από μόνο του δηλαδή. Καταρχήν δεν ψηφίζεις. Καταρχήν σήμερα ο πολίτης που ρίχνει την ψήφο σε μια κάλπη. Μας το λέει η ίδια η λέξη. Δηλαδή ότι είναι κάλπη. Κάλπικο. Ακριβώς. Απλά δηλαδή αυτό που θα πρέπει να αρχίσει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να μένουμε λίγο στις λέξεις, γιατί οι λέξεις έχουν έννοιες. Και σήμερα ο Έλληνας πολίτης τις περνάει έτσι και λέει: εντάξει, μωρέ, μη μένει σε μια λέξη. Γιατί να μην μείνουμε στη λέξη? Μα η λέξη προσδιορίζει κάτι. Ιδαλλιώς, γιατί να υπάρχει? Δηλαδή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας υπάλληλος δημοσίου, ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, γράφει το ΦΕΚ διορισμού του ότι διορίζεται ως εκπαιδευτικός. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην έλεγε τη λέξη εκπαιδευτικός και να έπαιρνε το μισθό του εκπαιδευτικού? Όχι. Άρα δεν έχουν σημασία οι λέξεις. Ναι. Ή έτσι, διορίζεται αστυνομικός. Έτσι δεν γράφει? Ναι. Δεν γράφει αυτή τη λέξη. Ναι. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην έλεγε αυτή τη λέξη και να μην διοριζόταν ως αστυνομικός και να έπαιρνε το μισθό του αστυνομικού? Όχι.
Άρα, τι να συζητήσουμε. Άρα, σήμερα θα πρέπει να μένουμε στις λέξεις, γιατί αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι λίγο πολύ μας τα έχουν πει όλα και μας τα έχουν αποδείξει όλα. Εννοείται το σχέδιο τους. Βέβαια. Το που ότι... θέλουν να μας πάνε και που θέλουν να καταφέρουν και οι ίδιοι. Μα δεν φαίνεται. Βλέπει δηλαδή σήμερα οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης από εκεί πέρα έξω που μας παρακολουθεί, από όλους αυτούς τους πολιτικούς, που κανένας δεν είναι πολιτικός, καταρχήν ένα κομμάτι που πρέπει να μείνουμε είναι ότι η πολιτική παράγεται από τον ίδιο τον πολίτη. Σήμερα δεν έχουμε πολιτική επειδή δεν έχουμε πολίτη. Βλέπει κανένας από εκεί πέρα έξω να λείπουν χρήματα από τους πολιτικούς, να τους λείπουν οι ανέσεις, να θέλουν χρήματα, δηλαδή δεν έχουν. Όχι. Ένα σωρό ακίνητα. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να έχει ένα-δύο ακίνητα με το που θα γίνει βουλευτή ή υπουργό, βρίσκεται με 20, 30, 40, 50, 80 ακίνητα. Έχουν όλε τι ανέσει και τα πάντα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα, αυτό που αποδεικνύεται σήμερα στον Έλληνα πολίτη δεν είναι ότι λείπουν τα χρήματα στου πολιτικού που ακούω πολλού, δηλαδή ότι οι πολιτικοί κλέβουν για να περνάνε καλά. Αυτό το κάνουν, είναι δεδομένο. Σήμερα αυτό που φαίνεται και αποδεικνύεται είναι ότι πρέπει να πάρουν μέχρι και το τελευταίο τάλιρο από τη δικιά σου τσέπη. Άρα σήμερα αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θέλουν το δικό σου τον αφανισμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όλο αυτό έχει στηθεί από ένα υποτιθέμενο χρέος, το οποίο κανένας και ποτέ δεν μας εξήγησε και δεν μας απέδειξε το ύψος πραγματικά αυτού του χρέους. Πού χρωστά, πώς προέκυψε, δηλαδή 350-400 δις, πόσο είναι, γιατί κανείς δεν ξέρει. Πώς προέκυψε αυτό το χρέος, από πού προκύπτει και ποιος είναι αυτός που μας δάνεισε και χρωστάμε? Αυτό που λέτε τώρα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα ή είναι και σε άλλες χώρες? Αυτό που λέτε δηλαδή ότι η Ελλάδα μόνο είναι αυτή που έχει χρέος ή είναι όλες οι χώρες χρεώμενες? Όλες οι χώρες χρωστάνε. Όλες οι χώρες είναι με μείον και όλες οι χώρες χρωστάνε και είναι για θάνατο. Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει όχι κάποιο λάθος, θα το πω κάποιο μπέρδεμα, ας το πούμε. Τι θέλω να πω, πώς γίνεται, αφού το λέτε έτσι, μια χώρα, π.χ. η Γερμανία, που μας λένε ότι μας δανείζει χρήματα, εφόσον η Γερμανία χρωστάει χρήματα, πώς γίνεται να δανείζει στην Ελλάδα? Είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ χρωστάω χιλιάδες ευρώ και σου δανείζω σαν χρήματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταρχήν δεν γίνεται να χρωστάνε όλες τις χώρες. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτή τη βάση. Πώς γίνεται να χρωστάνε σήμερα όλες τις χώρες? Μα σας είπαμε ότι όλες τις χώρες, έτσι όπως μας το λένε, είναι τα κράτη. Ναι. Το κράτος σημαίνει δύναμη. Δεν έχει αντιληφθεί σήμερα ο Έλληνας πολίτης τι σημαίνει κράτος, για πόσο δύναμη μιλάμε. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει από κάτω εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι εργάζονται καθημερινώς και παράγουν πλούτο. Έχει φανταστεί κάποιος Έλληνας και συνέλληνας από αυτούς που μας παρακολουθούν πόσο πλούτο έχει ένα κράτος και πώς γίνεται κάποιος να έχει περισσότερο πλούτο από ένα κράτος? Προφανώς. Για να το δανείσει και να δανείσει και όλα τα κράτη. Άρα είναι μια ψεύτικη φούσκα που την έχουν στήσει με ένα τέτοιο τρόπο για να δυναστεύσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πολύ ωραία. Κύριε Γιαννακάκη, θα πάμε πέρα μια τελεία. Αγαπητοί θελατές, η εκπομπή Βγαίνοντας από το Matrix έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τον κύριο Γιαννακάκη Ευάγγελο, που ψηφοβουλευτή της Ένωσης Συνέλευσης. Δύναμη φως από μένα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες πολίτες από τα Χουτζιγέας.